Από εκεί. Ναι. Μη, πού πας από εκεί. Από εκεί πας κατευθείαν στο μπαλκόνι και από το μπαλκόνι στο πεζοδρόμιο. Θα σκοτωθείς. Καλύτερα. Κάτι μου μυρίζει. Να κοιμηθείς. Έλα, μωρούλη μου. Έλα, κοιμηθούμε μαζί που σε θέλω τόσο πολύ. Θέλεμε. Άντε, πήγαινε, κοιμήσου. Σκληρή. Μάμι μου. Θα σε περιμένω πολύ ώρα, μάμι. Σούζη, τι θες εδώ. Τι θες εκεί. Τι θες εδώ και εκεί. Πέτρο. Ησύχασε, Σούζη μου. Η Λένα είμαι, δεν είμαι ο Πέτρος. Τέρμα το θέατρο. Πού είσαι από εδώ? Περαστική. Περαστική και η φίλη σου? Ποια φίλη μου, μόνη μου είμαι. Έλα, φτάνει. Μην πίνεις άλλο. Τι, μόνη σου? Καλύτερα, γιατί είχαμε μαζευτεί πολλές εδώ μέσα. Τι πολλές, μόνο εγώ και εσύ είμαστε εδώ μέσα. Πριτς, νομίζεις. Αφού εγώ σε κάποια στιγμή πίστεψα πως βρισκόμουν σε γυναική εκλογικό τμήμα. Καλά μου το είπε ο Πέτρος, είσαι τύφλα. Τι κάνει ο Πέδαρος? Σου φτιάχνει καφέ στην κουζίνα για να συνέλθεις. Αλήθεια, για πες μου, αν δηλαδή μπορείς να θυμηθείς. Πώς πήγε το παιχνίδι μας? Σκάτα. Γιατί δεν τον φλέρταρες, δεν του ρίχτηκες? Το κουνήθηκα σαν τη Μαντώνα, αλλά αυτός... Τίποτα. Ή εμένα έβλεπε. Ή την Καριάτιδα που θέλει να φέρει πίσω η Μελίνα. Ένα και το αυτό. Αχ, πολύ χαίρομαι. Είδες που στα έλεγα. Λένα, μήπως είναι ο Κούκου. Δεν είσαι καλά. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Αλλά Κούκου μόνο για μένα. Χαίρι. Πιες το και ξάπλωσα. Γιατί? Όταν ξεμεθάει ο άνθρωπος, δεν πρέπει να ξεμεθάει όρθιος, αλλά ξαπλωτός. Αυτό πάλι που το έμαθες. Μου το είπε ένας φίλος μου γιατρός. Οι ενδοκρινολογικές ζυμώσεις που προκαλεί στον ανθρώπινο οργανισμό ο βασικός μεταβολισμός. Πάλι σε πιες το ιατρικό σου. Εγώ για καλό μου το είπα. Για καλό της το είπα. Κάτι. Παπά, είναι αδύνατο να κοιμηθώ. Έχω πόνο κέφαλο. Λένα, έχεις παρακαλώ μια ασπιρίνη? Ναι, αμέσως. Τι κάνεις, Πέτρα? Έλα εδώ, μωρή, γιατί με δούλευες? Εγώ. Εσύ. Εσύ δεν με έλεγες Πέδαρο και Κορμάρα. Εσύ δεν με προκαλούσες να πάμε μαζί στο κρεβάτι να κοιμηθούμε? Έλα τώρα, ένα αστείο κάναμε. Αφού σου εξήγησα, είχαμε συνεννοηθεί. Με μένα είχατε συνεννοηθεί? Όχι βέβαια, αφού εσύ είναι το θύμα. Ώστε έτσι, το θύμα. Κι αν εγώ το θύμα υπέκυπτα στον πειρασμό, τότε τι θα γινότανε? Τι θα γινότανε? Άλλη μια παράβαση της έκτης εντολής ουμιχεύσης. Δεν είσαι καλά που θα έκανα εγώ κάτι τέτοιο. Έτσι κι εγώ μες στο κρεβάτι θα κάναμε, θα ανοίγαμε κουμπότριπες. Την τελευταία στιγμή θα συγκρατιόμουνα. Ρωτάς εμένα αν μπορούσα να συγκρατηθώ την τελευταία στιγμή. Και τι θα έκανες? Θα σου πέταγα τα μάτια έξω και το πρωί θα τρέχαμε στον οφθαλμίατρο. Και στο δικηγόρο για διαζύγιο. Τι λες, πουλάκι μου? Έχεις τη γνώμη ότι θα σε ήθελα αν με απατούσες και μάλιστα με την καλύτερη μου φίλη? Αφού εσύ την έβαλες. Για να σε δοκιμάσω. Για να σε δοκιμάσει. Για να σε δοκιμάσω. Βρε μυαλοπόλα, Πατρινιά. Μήπως έκανες και εσύ το ίδιο με τον άντρα σου? Τι εννοείς? Μήπως εσύ του έβαλες καμιά για να τον δοκιμάσεις αν σου είναι πιστός? Α, όχι. Εκεί φρόντισε μόνος του να μου αποδείξει ότι δεν είναι πιστός. Περίεργο, γιατί μου φαίνεται ότι ο άνθρωπος αγαπάει. Με αγαπάει αύριο το πρωί στο γραφείο σου. Το ίδιο θέλω να σε ρωτήσω κι εγώ. Πότε θα μιλήσουμε για το δικό μου διαζύγιο? Δεν τα λέμε καλύτερα τώρα, μια και το ξενυχτάμε. Ναι. Ίσως να φταίτε κι εσείς. Εγώ πάντως αποκλείεται να φταίω. Κι εγώ το ίδιο. Και τα πουκάμισά του σιδερωμένα τα είχα. Και το φαΐ του στην ώρα του. Και το σπίτι του συγκυρισμένο. Δηλαδή τι άλλο ήθελε? Αμα εγώ, παρόλα τα ταξίδια μου, δεν του στερούσα τίποτα. Μέχρι που πολλές φορές όταν έλειπα, έστελνα τη μητέρα μου σπίτι να τον εξυπηρετεί. Μάλιστα. Μου επιτρέπετε να σας κάνω μια ερώτηση? Λέγε. Σεξουαλικά πώς θα πηγαίνατε με τους άντρες σας? Γελάει. Πώς θα πηγαίναμε? Εγώ τα πήγαινα κανονικά. Κι εγώ, νορμάλ. Πώς κάνατε έρωτα? Πέτρο, τι ερωτήσεις είναι αυτές? Δικηγορήστηκες, αγάπη μου. Επαναλαμβάνω. Πώς κάνατε έρωτα? Δηλαδή τώρα τι θέλεις, περιγραφή? Μήπως είσαι ακουστικός τύπος και γουστάρεις να ακούσεις τα τι μου κάνεις, τι σου κάνω? Εσύ λέτε τώρα σε χλαμάρες, αλλά εγώ ξέρω από την επαγγελματική πείρα που έχω ότι τα προβλήματα σε ένα ζευγάρι παντρεμένων αρχίζουν πάντα από το κρεβάτι.
έτσι και στο κρεβάτι πέσει ρουτίνα, ο γάμος κινδυνεύει. Έρχεται μια άλλη καπάτσα και αρχίζει τα κόλπα. Αγαπούλη μου, γλυκούλη μου, μωρούλη μου, αχ, τι θα μου κάνεις. Και να τα ξενοπερπατήματα. Ή και κάποιος καπάτσος. Φυσικά. Μέσα στο παιχνίδι είναι κι αυτό. Εγώ με τη γυναίκα μου, γιατί είμαστε έτσι αγαπημένοι? Γιατί σέβεστε ο ένας τον άλλον. Σεβόμαστε ο ένας τον άλλον παντού, εκτός από το κρεβάτι. Είμαστε, μας νομίζουν για άλλες, σίγουρα θα βάλουν όλα τους τα δυνατά. Λοιπόν, εσείς αυτό εδώ το δωμάτιο, άντε, και εσείς εκείνο. Μαμά! Σε σίγουρα έπαιζα!